Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Συνεδρίασε σήμερα το πρωί το τοπικό συντονιστικό όργανο του Δήμου Αιγαίου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι του Δήμου και των τεχνικών και διοικητικών του υπηρεσιών. Στη σύσκεψη αναλύθηκε το θέμα της καλύτερης οργάνωσης σε περιπτώσεις πυρκαγιών και άλλων φυσικών φαινομένων, των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και ο συντονισμός των μελών του συντονιστικού οργάνου. Κόρονα γράμματα παίζουν καθημερινά τη ζωή τους όσοι διαμένουν ή διέρχονται από την οδό Θέρμου στο σημείο του στενού, καθώς οι υψηλές ταχύτητες και η κακή ορατότητα συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ατυχήματα, που πολλές φορές γίνονται και δυστυχήματα, κάτι που μαρτυρούν και τα εικονίσματα στις άκρες του δρόμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τηλεόραση του Λεπάντο ασχολείται με το δρόμο Καρμανιόλα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και η τελευταία. Με ανοιχτή τους επιστολή κάτοικοι της περιοχής, αφού περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση, προτείνουν μια λύση που θα βελτιώσει αρκετά την ορατότητα του δρόμου και κατ' επέκταση την ασφάλειά του και δεν είναι άλλο από το να αφαιρεθεί ένα μικρό κομμάτι από το ανάχωμα του λόφου, ώστε να μεγαλώσει η ορατότητα των οδηγών που κατεβαίνουν στη διασταύρωση μέσα στο στενό κατά άλλα 70 μέτρα. Δηλαδή τα οχήματα θα έχουν τη δεκαπλάσια ορατότητα από ό,τι έχουν σήμερα. Θα εντωθούν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου Θέρμου, απάντησε ο υποδιοικητής της τροχέας Ναυπάκτου Γιώργος Αναστασόπουλος. Έως τώρα έλεγχοι έχουν διαπιστώσει παραβάσεις για μέθη και για υπερβολική ταχύτητα. Απαντήσεις εφόλης της ύλης στην κριτική που άσκει στην κυβέρνηση το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Ετωλοκαρνανίας Πύλιος Λιβανός, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου. Στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με 10 ιστορικούς δήμους, στα όρια των οποίων υπάγονται περιοχές που με τον αγώνα του συνέβαλαν καταλυτικά στην απελευθέρωση του έθνους μας από τον τουρκικό ζυγό. Σε εφαρμογή τίθεται από την Μεγάλη Δευτέρα το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων εν ώψη του Πάσχα στην πόλη του Αιγαίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή, την ώρα της αποκαθήλωσης, τα καταστήματα θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά. Κλειστά θα παραμείνουν και τη Δευτέρα του Πάσχα. Η πανάκριβη τιμή του καφέ στην Ελλάδα προκάλεσε κύμα οργής στο διαδίκτυο, η οποία εκδηλώνεται το Σάββατο με μποϊκοτάζ στις καφετέριες της χώρας. Ηλεκτρονικό μήνυμα που κυκλοφόρησε ταχύτατα σε χιλιάδες χρήστες καλεί τους καταναλωτές να πιούν καφέ σπίτι τους στις 11 Απριλίου, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην εσχροκέρδεια. Στην Ναύπακτο πάντως οι πολίτες δεν θα συμμετέχουν αφού θεωρούν ότι ο καφέ στην Ναύπακτο είναι σε λογικά πλαίσια. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με νεφώσεις με τοπικές βροχές. Πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 ως 21 βαθμούς Κελσίου.